Αλλά πιστεύω ότι το πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής δεν είναι τόσο η κρίση, αλλά η απουσία στρατηγικής. Αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε, γιατί κατά παράδοση η ελληνική πολιτική διακρίνεται για δύο πολύ χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το ένα είναι ότι διαπραγματεύεται και διαμορφώνει τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με βάση την συνομιλία που κάνει, σε εισαγωγικά, με την κοινωνία, και στη συνέχεια εμφανίζεται να μην μπορεί ή και να μην θέλει να διαχειριστεί τα πράγματα όπως τα διαμόρφωσε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχει την βούληση να επιστρατεύσει τις διπλωματικές και άλλες δυνατότητες της χώρας για να διαχειριστεί τα ζητήματα αυτά. Σημαίνει αυτό κάτι, και νομίζω ότι πρέπει να το επισημάνει κανείς από την πρώτη στιγμή. Είναι ίσως η μόνη χώρα στην, στην Ευρώπη που δεν έχει κέντρο μελετών και επίσης τράπεζα δεδομένων που να αφορούν τουλάχιστον τα εξωτερικά θέματα. Αυτό είναι τραγικό, διότι δείχνει ακριβώς ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται σε ένα πεδίο εντελώς άγνοιας και ευνηδιασμών. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να γνωρίζει κανείς πώς διαμορφώνεται και ποιες δυνάμεις καθορίζουν την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ή ακόμα και των Σκοπίων, και είναι διαφορετικό πράγμα να ευνηδιάζεται από τα γεγονότα, διότι δεν τα έχει παρακολουθήσει και δεν έχει δημιουργήσει την αναγκαία τεκμηρίωση. Θα έλεγα και κάτι άλλο. Η απουσία στρατηγικής έχει οδηγήσει σε μία πραγματικότητα η οποία είναι φοβική. Δεν ανταποκρίνεται, θέλω να πω, στις δυνατότητες της χώρας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την κρίση, αλλά με την εν γέννη ιστορία της διαχείρισης αυτής της χώρας.